Κατά βάση όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, συγκεκριμένα αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια από τράπεζες, αλλά επίσης αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια από τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την τράπεζα. Ομοίως αυτοί οι οποίοι έχουν χρέη στις εφορίες, ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες που κινδυνεύουν. Στην πρώτη κατοικία επικρατεί η εντύπωση ότι κινδυνεύουν μόνο όσοι έχουν δάνεια από τράπεζες. Δεν ισχύει όμως αυτό, διότι εάν έχεις πάρει ένα δάνειο από κάποιον τρίτο για οποιοδήποτε σκοπό, αυτός ο τρίτος δεν περιορίζεται από τους υπάρχοντες νόμους που προστατεύουν όσους έχουν πάρει δάνεια από τράπεζες σε σχέση με την πρώτη κατοικία. Αυτοί κινδυνεύουν ιδιαίτερα όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των δύο νόμων που υπάρχουν για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ένας νόμος είναι ο γνωστός νόμος Κατσέλη και ο δεύτερος είναι αυτός που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2013. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο, τον νόμο Κατσέλη, εκεί θα μπορούσαν να υπαχθούν μόνο πολίτες, δηλαδή όχι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τα δάνειά τους που έχουν στις τράπεζες. Η βασική διαφορά του δεύτερου νόμου που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του περασμένου έτους είναι ότι εκεί περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ορισμένα κριτήρια. Π.χ. ότι η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ, η αντικειμενική της αξία, ολόκληρη δηλαδή, ότι, η πρώτη κατοικία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ότι το καθαρό φορολογικό εισόδημα, φορολογητέο εισόδημα του έχοντος την πρώτη κατοικία δεν πρέπει να είναι πάνω από 35.000 ευρώ και ότι δεν πρέπει να έχει πάνω από 15.000 ευρώ καταθέσεις σε τράπεζες. Οι πληστηριασμοί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόσφατα δημοσιεύματα, είναι της τάξης των 20.000 πληστηριασμών. Πιστεύω ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των πληστηριασμών σε σχέση με προηγούμενα έτη και οι λόγοι είναι απλοί. Αφαιρούνται συνεχώς χρήματα από την πραγματική οικονομία. Και σαν παράδειγμα θα αναφέρω το εξής, ότι μεταξύ 2009 και 2013 έχουν αφαιρεθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά έφυγαν για το εξωτερικό. Το 2014 με τις νομοθεσίες οι οποίες έχουν ψηφιστεί τώρα τελευταία, αποκλείεται να μειωθούν οι πληστηριασμοί. Η άνοδος θα είναι τεράστια και ιδίως προς το τέλος του 2014, διότι εκεί θα αρχίσουν να φαίνονται πλέον τα προβλήματα της σημερινής νομοθεσίας, όπως έχει. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι καταργάς να καταργηθούν αυτά τα τεράστια προστήματα προς όλες τις κατευθύνσεις που υπάρχουν, διότι οι νόμοι, οι οικονομικοί σε παγκόσμια κλίμακα δεν λένε ότι κάτι τέτοιο είναι καταστροφικό για μια οικονομία. Και επίσης θα πρέπει οι σύμβουλοι στο Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά, οι οποίοι συνέστησαν αυτές τις φορολογίες και αυτά τα προστήματα να αλλαχθούν, να μπουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και γνωρίζουν οικονομία για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδα σαν κράτος. Στο ετήσιο Πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο θα έχει στις 25 του μήνα,
στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα. Εκεί θα συζητηθούν όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τα ακίνητα και θα έχουν προσκληθεί διάφοροι από διάφορα υπουργεία και σχετικά που θα είναι σε θέση να απαντήσουν στα διάφορα ερωτήματα του συνεδρίου. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, το ετήσιο συνέδριο, το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου. Ένα άλλο θέμα που υλοποιεί η Υπομοιδά ενημερώνει τα μέλη της με το τριμηνιαίο περιοδικό «Τα νέα των ιδιοκτητών», όπου εκεί αναφέρονται οι διάφοροι νόμοι που εκδίδονται και τα διάφορα προβλήματα που έχει η ιδιοκτησία των ακινήτων. Επίσης, διατηρεί μία εξαίρετη ιστοσελίδα www.pomida.gr, που εκεί μπορεί κανείς να ενημερωθεί ελεύθερα και ανέξοδα για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στα ακίνητα.